Που λένε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε εμείς τώρα να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε να βρούμε την Ελένη Ιατρού που βρίσκεται σε ένα παγοδρόμιο. Ελένη, καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα και μπορούμε να σας πούμε από τώρα χρόνια πολλά. Πες μου τι κάνεις, είμαστε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Εύα, μπορεί να έχω κάνει πολλά στη ζωή μου, πάρα πολλά. Αλλά δεν τολμώ να το ρισκάρω σε αυτήν την ηλικία τώρα. Εγώ περίμενα να έχεις... Νομίζω είναι. Ελένη, αφού είσαι κομμάτι. Πρέπει να δουλεύω reporter, και αύριο, ξέρει. Έχει κάνει τα πάντα. Έχει μπει σε φωτιέ, έχει κυνηγήσει ληστέ. Τώρα με τα παγοπέδιλα κόλλησε. Και ζηλεύω, ζηλεύω πολύ. Ξέρει ότι κόλλησα στη μία πιθανότητα στο εκατομμύριο, γιατί αυτέ είναι οι πιθανότητε μου να πέσω. Αν πέσω και σπάσω κανένα ποδαράκι, σωστή, χεράκι, τι θα γίνει ακριβώ. Έτσι. Θα μου λείψετε πάρα πολύ και δεν το θέλω. Λοιπόν, βλέπετε την υπέροχη εικόνα εδώ πέρα. Για καέλα να παίξουμε λίγο. Μετέφερε μα και εμά εκεί. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω παγοδρόμιο. Δεν έχω αξιωθεί. Δεν το έχεις κάνει? Όχι. Σοβαρά. Έχουμε εδώ πέρα τον Χριστόδουλο τον Πετρίδη, ο οποίος κάνει χόκεϊ χρόνια, είναι και παίκτης ομάδας χόκεϊ και είναι ένας από τους τρεις που έφτιαξαν το μοναδικό στην Ελλάδα κλειστό παγοδρόμιο, το οποίο λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο. Γι' αυτό και σήμερα κάνουν προθέρμανση για τη γιορτούλα τους, τη Χριστουγεννιάτικη, η οποία ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 6 ώρα το απόγευμα. Ειδικά για την Εύα Αντωνοπούλου, τι μπορούμε να κάνουμε αφού παίρνει μια γεύση και ζηλεύει? Θα την επαναλάβουμε όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μάζε και για τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, τη συνοδεύση Κωνσταντίνα εδώ. Πολύ βλέπουμε... Βλέπουμε ένα μέρος από τα κοριτσάκια που θα συμμετέχουν στη γιορτή. Είναι όλα από ηλικίες από 5 ετών έως και 14-15. Στο σύνολο είναι 60 παιδάκια, είναι όλα από τις ακαδημίες του παγοδρομίου. Η γιορτή γίνεται αποκλειστικά για τα κορίτσια, για τις μικρές, για να μπουν στο κλίμα των γιορτών, των Χριστουγέννων. Με τι εισιτήριο, Ελένη? Από Θεσσαλονίκη. Με τι εισιτήριο? Με τι εισιτήριο? Μιλάτε για τις ακαδημίες? Όχι, μιλάω για το εισιτήριο για να έρθει κάποιος που δεν είναι σε ακαδημία και θέλει να δοκιμάσει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο ποσό είσοδος. Α, είναι δωρεάν. Όποιος θέλει να έρθει να δει τη γιορτή, θα έρθει να δει τη γιορτή δωρεάν. Για να δει τη γιορτή. Δεν έρχεται για τη γιορτή, αλλά έρχεται για να κάνει πατινάζ. Αυτό για λέω, το, για το για πατινάζ. Για το πατινάζ, το κόστος εισόδου είναι 8 ευρώ για περιόριστη ώρα. Και ακόμα και κάποιος που δεν έχει κάνει. Αυτή τη στιγμή. Καλά, τι κάνει αυτή? Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, έβγε τους. Μπράβο τους. Τα κορίτσια θέλω να πω, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ότι τα περισσότερα κάνουν λιγότερο χρόνο από 2 μήνες πατινάς, οι περισσότερες. Και να πούμε ότι αυτή την οποία θαύμασε ο Κωνσταντίνος είναι η, το όνομά σου? Κωνσταντίνα. Και δεν είναι τυχαία, ωραίο, είναι πρωταθλήτρια πατινάς Βαβαρίας, έτσι. Βαβαρίας. Ζεις στη Γερμανία μόνιμα? Ζω στη Γερμανία μόνιμα στην Ιρενβέργη και προπονούμε εκεί. Από πόσο χρόνο κάνεις πατινάζ? Κάνω από 4, από 4 ξεκίνησα. Μέχρι σήμερα που είμαι 16. Εύκολος ή δύσκολος ο δρόμος μέχρι να φτάσει στο... Ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος. Φυσικά πολλές ώρες προπόνησης, πολλές θυσίες από μένα και από τις γονείς, πρέπει να το τονίσουμε. Και πολλές απογοητεύσεις, όπως όμως και επιτυχίες, πρέπει να το πούμε και αυτό. Και πολλές τούμπες. Και τούμπες φυσικά. Έχουμε δίπλα μας και την καθηγήτρια, το όνομά σου. Ειρήνη Χατζικαβετάνη. Πες μας λίγο, προπονείς παιδάκια 5 χρονών. Μας έλεγες 2 μήνες μόνο και μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, γιατί οι μανούλες θέλουν, αλλά φοβούνται και λίγο τον πάγο. Όσο εύκολο είναι, είναι και τόσο δύσκολο. Είναι ένα άθλημα συναρπαστικό, θέλει πολλή προπόνηση και ταυτόχρονα θέλει να αφιερώνουμε πολλές ώρες και στο χορό και στην εξωτερική άσκηση. Και ακούστε γι' αυτό, η μεγαλύτερη μαθήτριά σου πόσο χρόνων είναι? 70. 70 χρόνια και τα καταφέρνει καλά. 70. Κάτι κάνει. Μπράβο. Και από πού μας έρχονται, από ποιες περιοχές Ελλάδας? Έρχονται από όλη τη Θεσσαλονίκη. Άλλα είναι από το Πανόραμα, άλλα παιδιά είναι από το Ρόκαστρο, από την Νάπολη. Είναι ένα άθλημα συγκλονιστικό, συντορμαστικό και οφείλουμε να πούμε όμως ότι θέλει πολύ δουλειά. Ο Άι Βασίλης δεν κάνει πατινάζ, Ελένη. Και στην Ελλάδα δυστυχώς τώρα άρχισε να γίνεται κάτι. Όχι, εδώ πέρα ο Άγιος Βασίλης μας έκανε τη χάρη και μας έστειλε μόνο την Άγιο Βασιλίτσα του. Κάπου εδώ μέσα είναι, ναι, να την πίσω μας. Κάνει πατινάζ. Και τα αγγελούδια των Χριστουγέννων. Τα αγγελούδια είναι η δικιά μου ομάδα. Είναι η ομάδα του καλύτερου. Θέλουμε και να σας τα πούμε, βέβαια, αν μπορούμε. Να τα φωνάξουμε να πούμε τα κάλαντα. Να πούμε τα κάλαντα. Ναι, ναι. Θέλετε να μείνετε? Θέλετε να μείνετε? Πώς προλάβουμε να τα πούμε εκεί, να σας δούμε πάλι σε λίγο, να κάνουμε τις συνεννοήσεις αν προλάβουμε τα κάλαντα?
Δεν ξέρω τι λέει και το κοντρόλ και ο χρόνος μας. Λοιπόν, θα προλάβουμε. Ωραία, οπότε μείνετε εκεί και θα επιστρέψουμε για τα κάλαντα. Λοιπόν, εμείς, ολοκληρώνοντας την ιατρική μας στήλη, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και στο ερωταστικό μας κλίμα. Και πάμε στα παιδάκια που σας τάξαμε πριν. Τα κάλαντα. Να τα πούμε. Ναι. Πάμε. Καλημέρα να έρθοντες. Κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση. Να πω στα αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερα. Επιθλέπτη πόλη, Ιταλία γαλλοντέ. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους εκεί. Χρόνια πολλά στην πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη, Ελένη Ιατρού. Σε ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.